πρώτος κτίσας την πόλη ταύτην είναι ο προφήτης Σολομών, εφού η ευλογία του Θεού, ως της έβαλε τους αγγέλους να μεταφέρουν την μητέρα Μπαλκής στη βασίλισσα του Σαβά εκ της πόλεως Σαβά και τον άνεμο να φέρει τον θρόνον του. Πολύν καιρόν, ο προφήτης Σολομών κατόκισε εις το έδαφος της Θεσσαλονίκης με όλους τους ανθρώπους και τα πνεύματα με τα πτηνά, με τα νύμφας και με τους δαίμονας. Τρεις είναι οι πόλεις που αξιώθηκαν να τραγουδηθούν και να στολιστούν με τα ωραιότερα κοσμητικά επίθετα. Η Κωνσταντινούπολη, η Βενετιά και η Θεσσαλονίκη. Η Σαλονίκη, αργότερα ήρθε και η Σμύρνη. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν χαρακτηρίζεται από όλους τους περιηγητές και από όσους την επισκέφθηκαν ως περηφανεστάτη, μεγάλη και ευδαίμων, ευρία, αγιωτάτη, της Ευρώπης οφθαλμός, μητέρα πάσης Μακεδονίας, Σαλονίκη πενεμένη. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στην φανταστική και φαντασιακή αυτή πόλη των λαϊκών ανθρώπων, δεν ήταν πάντα τα πράγματα ρόδινα. Η Θεσσαλονίκη ήταν πέρασμα και σταυροδρόμι προσφύγων λαών και πολιτισμών. Θεωρήθηκε, κατά τον Γιώργο Ιωάννου, η μητέρα ή ως μητέρα των προσφύγων. Οι κοινωνικές συγκυρίες άλλαξαν. Τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια κάθε μέρα μεταβάλλονται. Εξακολουθεί να είναι και σήμερα η Θεσσαλονίκη μητέρα των προσφύγων. Για τη Θεσσαλονίκη ως πρωτεύουσα των προσφύγων είναι ένας ενδιαφέρον μύθος που τον έχουμε υιοθετήσει όλοι και μας βολεύει κιόλας, αλλά δεν έχει τίποτα να κάνει με την πραγματικότητα των προσφύγων σήμερα. Και θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, γιατί οι πρόσφυγες του Μεσοπολέμου και της Μικρασιατικής καταστροφής με τα σύγχρονα δεδομένα και τα κριτήρια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο του ορισμού του πρόσφυγα, της ΥΠΑ της αρμοστίας για τους πρόσφυγες, είναι μια πολύ συγκεκριμένη συνθήκη που αφορά τη δίωξη που βιώνουν οι άνθρωποι και όχι την εμπειρία που έχουμε των προσφύγων του 22, που ήταν πρόσφυγες της ανταλλαγής και μάλιστα σήμερα το αν τότε ήταν πρόσφυγες αποτελεί και αντικείμενο έρευνας. Γιατί η έννοια του πρόσφυγα στο Μεσοπόλεμο είναι η έννοια του ανθρώπου που δεν ανήκει σε κάποιο εθνικό κράτος. Γιατί ο Μεσοπόλεμος είναι η εποχή της δημιουργίας των εθνικών κρατών. Όποιοι δεν ανήκουν, αυτοί είναι πρόσφυγες. Και τότε η κοινωνία των εθνών είχε ένα μεγάλο στόχο που ήταν να αποκαταστήσει αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στην ουσία απάτριδες. Το τέλος των Βαλκανικών πολέμων δημιουργεί το προσφυγικό ζήτημα στην ευρύτερη περιοχή της Εγγύης Ανατολής, με έδρα θα έλεγα τη Θεσσαλονίκη. Περίπου 890.000 μουατσίριδες πρόσφυγες μουσουλμάνοι φεύγουν από την Ελλάδα στη Μικρασία και από την Μικρασία επίσης έρχονται τα πρώτα προσφυγικά κύματα, περίπου 150.000,
και άλλοι τόσοι από την περιοχή της Ανατολικής Θράκης. Είναι η πρώτη φορνιά του 1913-14, μία περίοδο που έχουμε και από τον Κάφκασο τους πρώτους Καυκάσιους που εγκαθίστανται ιδιαίτερα στην περιφέρεια, την περιαστική περιοχή της Θεσσαλονίκης, Φίληρο, Καλαμαριά και κυρίως στην περιοχή του Κιλκής και της Βέρειας. Η Θεσσαλονίκη δέχτηκε αλλεπάλληλα κύματα προσφύγων στις αρχές του 20ου αιώνα. Μεταξύ αυτών, πολλοί ήρθαν και από την Ανατολία, τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Καπαδοκία. Από την Δυτική Μικρά Ασία ήρθανε το πρώτο μεγάλο κύμα προσφύγων, ήρθε το 1914. Οι Νεότουρκοι από το 1908 είχαν αποφασίσει τη δημιουργία καθαρού εθνικού τουρκικού κράτους. Σε αυτά τα πλαίσια έπρεπε ή να αφομοιωθούν τα ξένα στοιχεία ή να εκδιωχθούν. Η αφομοίωση των Ελλήνων ήταν δύσκολη γιατί ήταν λαός σε υψηλό σημείο εθνικής αφύπνισης. Είχαν τη συνείδησή τους, την οποία καλλιεργούσαν μέσα από τις ελληνικές κοινότητες. Είχαν την δική τους γλώσσα, είχαν τα δικά τους σχολεία. Σιγά σιγά απέκτησαν πολιτικά δικαιώματα με κάποιες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τον προηγούμενο αιώνα και είχαν περιουσία, είχαν αναπτύξει έντονη οικονομική δραστηριότητα, συνεπώς δεν μπορούσαν να αφομοιωθούν, άρα έπρεπε να εκδιωχθούν. Την άνοιξη του 14 κορυφώθηκαν τα μέτρα που είχαν ληφθεί ήδη από το 1910 κατά των Ελλήνων, με συνέπεια να έρθει το πρώτο κύμα προσφύγων προς την Ελλάδα, κυρίως προς τα νησιά, αλλά έφτασαν και στη Θεσσαλονίκη.
Μετά την Μικρασιατική καταστροφή και τη Συμφωνία της Λοζάνης, η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε τον τόπο στον οποίο κατέκρισε ο κύριος όγκος των προσφύγων. Όταν μιλάμε για τον όγκο των προσφύγων και από που ήρθαν, μιλάμε από τις περιοχές της Καρίας, μιλάμε για από τις περιοχές της Λιδίας, από τις περιοχές της Καπαδοκίας, από την περιοχή του Πόντου, από την Ιωνία. Οι περιοχές στις οποίες έμειναν είναι η Καλαμαριά, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, και οι σημερινές δυτικές συνοικίες εκτός της περίκλησης της πόλης Θεσσαλονίκης, δηλαδή οι περιοχές Σικαιών, Νεαπόλεως, Ευκαρπίας και βεβαίως μιλάμε και το Κορδελιό. Όπως επίσης και στην περιοχή του Χαρμάνγκη. Γιατί εκεί? Γιατί ακριβώς υπήρχαν πολύ μεγάλες εκτάσεις και γιατί ακριβώς μπόρεσε το τότε ελληνικό κράτος να στεγάσει και να ζητήσει τον κόσμο εκείνον ο οποίος ήρθε χωρίς να φέρει απολύτως τίποτε. Το μεγαλύτερο κύμα προσφυγιάς από την περιοχή του Καυκάσου έρχεται μετά την επικράτηση των Μπολσεβίκων, όταν περίπου 150.000 Έλληνες του ιστορικού Πόντου αλλά και του Κάρς, εξαιτίας της συνθήκης του Μπρεστ-Λιτόφσκ που παραχωρεί την περιοχή του Κάρς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αναγκάζονται να φύγουν, να πάρουν τον δρόμο της προσφυγιάς προς τις παραλίες του Βορείου Ευξήνου Πόντου και να περιμένουν τα ελληνικά πλοία να τους μεταφέρουν στην Ελλάδα. 150.000 είναι οι πρόσφυγες το 1919, όταν αναγκάζεται ο Ελευθέριος Βενιζέλος να στείλει τον Νίκο τον Καζαντζάκη ως Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υπερδιθάλψεως να φροντίσει ώστε να μεταφέρει τους Έλληνες από εκείνη την περιοχή στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Μακεδονία. Δημιουργούνται όμως πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα με αποτέλεσμα να χαθούν πάνω από 25.000 πρόσφυγες το διάστημα που περιμέναν τα πλοία να έρθουν στην Ελλάδα. Και όσοι έφτασαν στην Ελλάδα εξαντλημένοι από την πείνα, από τις αρρώστιες και τις κακουχίες, δεν αντίκρισαν την παραλία της Καλαμαριάς και τις άλλες παραλίες της Ελλάδας, γιατί δεν άντεξαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Έτσι, το «Τσόλι κέριμον καράπουρουν τριλ τη ριλ τα φία, ανοίξτε και τερέστε τα όλε καρσλή παιδεία», μας περιγράφει το δράμα των Καυκασίων καρσλίδων, όχι μόνο στο Καραπουρνάκι αλλά και στις άλλες περιοχές, που γέμισαν με τα πτώματα των προσφύγων. Δυτική Μικρά Ασία εκδιώχθηκαν οι πρόσφυγες, γιατί λήφθηκε η απόφαση από το Νεοτουρκικό Κομιτάτο ότι έπρεπε να εγκατασταθούν στις περιοχές τους οι Οθωμανοί, μουσουλμάνοι, που
ζούσαν στην Ελλάδα, οι λεγόμενοι Μουατζίριδες. Αυτοί μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων έπρεπε να φύγουν από την Ελλάδα και να μετακινηθούν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και εγκαταστάθηκαν στις πόλεις και στα χωριά των Ελλήνων. Ενώ στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας υπήρχαν ακατοίκητες εκτάσεις όπου μπορούσαν να μείνουν. Πράγμα που αποδεικνύει ότι ήταν πολιτική απόφαση του νεοτουρκικού κράτους. Τότε οι Έλληνες δέχτηκαν πολλά μέτρα εναντίον τους όσον αφορά την οικονομία, την εκπαίδευση και τη στράτευσή τους. Λήφθηκαν πολλά οικονομικά μέτρα εναντίον τους που δεν τους επέτρεπαν ούτε καν να ζήσουν. Οι επιχειρηματικές όλες δραστηριότητες απαγορεύτηκαν. Επιβλήθηκε οικονομικό εμπάρκο σε όλα τα ελληνικά καταστήματα, δηλαδή απαγορευόταν στους Οθωμανούς να ψωνίζουν από τα ελληνικά καταστήματα. Διακόπηκαν οι εισαγωγές και οι εξαγωγές. Απαγορεύτηκε η συγκομιδή των καλλιεργειών των Ελλήνων και η μετακίνησή τους στους δικούς τους αγρούς. Ήταν άθλια η συνθήκη των πρώτων χρόνων συμβίωσης των Καυκασίων, ιδιαίτερα στην Καλαμαριά και στις άλλες περιοχές. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης καταγράφει με λεπτομέρεια καθημερινά τις περιπέτειες όλων αυτών των κατοίκων. Δεν ολοκληρώθηκε ακόμη η αποκατάσταση των άστεγων Καυκασίων και το 1923 έχουμε το μεγάλο κύμα προσφυγιάς, που είναι το 1.350.000 πρόσφυγες που έρχονται από την Μικρά Ασία και από τον ευρύτερο χώρο της ανταλλαγής με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης. Θα πρέπει να αναφέρω ότι στην παγκόσμια ιστορία είναι το μοναδικό φαινόμενο υποχρεωτικού ξεριζώμου. Δεν έχουμε άλλη περίπτωση όπου οι μεγάλες δυνάμεις να αποφάσισαν να ξεριζώσουν έναν ολόκληρο λαό από μία περιοχή και να το μεταφυτέψουν ως λαχανικά σε μία άλλη περιοχή. Ο ερχομός των προσφύγων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα θα περιοριστώ στους Ποντίους ήταν ευλογία για το ελλαδικό κράτος. Αν σκεφτούμε ότι το 1913 οι Έλληνες της Θεσσαλονίκης μόνο είναι μειοψηφία μέσα σε αυτή την πόλη. Η πρώτη εθνότητα είναι οι Εβραίοι.
Δεύτεροι είναι οι Έλληνες και τρίτοι είναι οι Τούρκοι και είναι περίπου 6.000 επίσης Βούλγαροι και άλλες 4.000 διάφοροι άλλοι λαοί. Ο έρχομος των προσφύγων αλλάζει εθνολογικά όλη την περιοχή της πόλης μας και της ευρύτερης Μακεδονίας και Θράκης. Φανταστείτε αν δεν έρχονταν οι Έλληνες της Μικρασίας στην Ελλάδα, τι θα μπορούσαμε εμείς να πούμε για τον νομό Κιλκής που ως το 1912 είχε περίπου 8% Έλληνες. Το ίδιο θα μπορούσα να πω και για άλλες περιοχές όπου σε αντίθεση με το μοναστήρι που είχαμε πολλούς Έλληνες, στην περιοχή της Αριδαίας και της Φλόρινας ο ελληνικός πληθυσμός ήταν μειοψηφία. Θάλασσα στο νερό να λύκον ένα λίγο. Κορτάσον το φίλεμα, κορτάσον το φίλεμα. Σον βέχιαρε γιατρικό, σον βέχιαρε γιατρικό. Κορτάσον το φίλεμα, κορτάσον το φίλεμα. Σον βέχιαρε γιατρικό, βάει σον βέχιαρε γιατρικό. Τρέμανα το πάκο, τα σχέμα κουνίγεται. Το σαρίνταρ νήμα πες, το σαρίνταρ νήμα πες. Φοούμε φουρκίγεται, φοούμε φουρκίγεται. Το σαρίνταρ νήμα πες, το σαρίνταρ νήμα πες. Φοούμε φουρκίγεται, βάει φοούμε φουρκίγεται. Μετά το 14, οι επόμενοι πρόσφυγες που ήρθαν από τη Δυτική Μικρά Ασία ήταν το 1922. Στο μεταξύ μεσολάβησαν άλλα κύματα προσφύγων από το Κάρς, από τον Πόντο, αλλά όχι από τη Δυτική Μικρά Ασία. Το 22 πλέον δημιουργήθηκε και η Επιτροπή Αποκατάστασης των Προσφύγων, η οποία διαχειρίστηκε με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο την εγκατάσταση. Βέβαια υπήρχε και η εμπειρία από το παρελθόν, από το 1914. Όλοι πέρασαν από τα λοιμοκαθαρτήρια. Μπήκαν στις καραντίνες, κάναν εμβολιασμούς και δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα επιδημιών από το συνωστισμό τους στα δημόσια κυρίως κτίρια, τα οποία όλα επιστρατεύτηκαν για την εγκατάστασή τους, την πρώτη τους εγκατάσταση. Επιτάχθηκαν πολλά ιδιωτικά σπίτια και σιγά σιγά άρχισαν να στείνονται οι πρώτες σκηνές, παράγκες και σιγά σιγά να γίνονται κάποια δικά τους σπίτια. Αυτά βέβαια αργότερα, μετά το 16 και μετά την έλευση και του δεύτερου προσφυγικού κύματος.
Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε όλες τις περιοχές της σημερινής Θεσσαλονίκης, από την Καλαμαριά που ξεκίνησαν, Τούμπα, Χαριλάου, στην Πηλαία, στις 40 εκκλησιές, τους Αμπελόκηπους, τη Σταυρούπολη, την Νεάπολη, τον Εύοσμο, οπωσδήποτε και τα περίχωρα, όπως το Ωραιόκαστρο, όπως το Ρετζίκι, το Κορδελιό βέβαια. Πριν, αντιμετώπισαν διάφορα προβλήματα, αλλά αν και το βασικό έργο της Επιτροπής Αποκατάστασης ήταν η αποκατάσταση των αγροτικών πληθυσμών, έδωσε μεγάλη σημασία λόγω των αναγκών και στη δημιουργία των σπιτιών για τους καινούριους πρόσφυγες. Οι ίδιοι όμως δεν έμειναν στην βοήθεια αυτή την κρατική της Επιτροπής Αποκατάστασης, η οποία ήταν υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών, αλλά δημιούργησαν μόνοι τους το μέλλον τους, δούλεψαν οι ίδιοι για τα σπίτια τους, τη μόρφωσή τους και σταδιακά ανέπτυξαν και μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Πρόσφυγες, όσο και οι ανταλλάξιμοι, εκείνο το οποίο έφεραν, μετέφεραν, αν θέλετε, από τις ιδιαίτερες αλυσμόνητες πατρίδες τους, ήταν τα οστά, τα προγονικά, όπως και επίσης τα αντικείμενα της δικής τους λατρείας. Εικόνες, εικόνες, εικόνες. Για παράδειγμα, η εικόνα την οποία βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι μια καταπληκτική εικόνα η οποία μας έχει έρθει από τη Μαλακοπή της Καπαδοκίας ή αλλιώς από τον Τερίνκου Γιού. Η εικόνα την οποία βλέπετε είναι μια λίγο περίεργη, θα λέγαμε, εικόνα. Παρουσιάζεται η Αγία Ελένη, όχι όμως ως Αγία. Είναι από τα σπάνια κομμάτια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην θρησκευτική μας εικονογραφία. Ένα επίσης καταπληκτικό έγγραφο είναι το Μπεντέλ. Το Μπεντέλ τι σημαίνει? Είναι μια απόδειξη πληρωμή. Ξέρετε, μέχρι τα 1908 κανείς χριστιανός δεν πήγαινε στο τουρκικό στρατό. Στα 1908, μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων, επιβάλλει το νέο καθεστώς τη στράτευση όλων των Τούρκων υπηκών, ανεξάρτητα από το θρησκευτικό τους πιστεύω. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια απόδειξη πληρωμής, όπου ο Τάδε πληρώνει 20 γρόσια για να μην πάει στο τουρκικό στρατό. Εγώ θα ήθελα να σας δείξω δύο πολύ πολύ χαρακτηριστικά στέφανα. Για κοιτάξτε τα αυτά. Μας έχουν έρθει από τον Πόντο και τα δύο, τα οποία ήταν μόνιμα στην εκκλησία. Είναι φτιαγμένα από κουκούλι και έχει μια πολύ λεπτοδουλειά. Πραγματικά πολύ λεπτοδουλειά είναι αυτό. Θα ήθελα να σας δείξω αυτό για παράδειγμα. Είναι το λεγόμενο τα Καραμαλίδικα Ευαγγέλια. Η Τζιλή Σερίφ Γιαννή Αχτζή Τζεντίλ, στα Μπολτά 1869.
Είναι η γλώσσα εκείνη περίεργη η οποία επευλήθηκε από το Πατριαρχείο και για τις ανάγκες, αν θέλετε, του Πατριαρχείου, για να μπορεί το Πατριαρχείο να μεταδίδει τα μηνύματά του, που σημαίνει ότι ναι, μεν μιλούσαν τουρκικά, αλλά γράφαν ελληνικά. Άρα, μετά το Χάτι Χουμαγιούμ και το Χάτι Σερίφ 1839 και 1856, όταν στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επετράπη η ελευθερία πλέον των σχολείων, ο δάσκαλος ο οποίος πήγαινε στην Καπαδοκία ή στον Πόντο, έβλεπε, ήξερε ότι τα παιδιά ξέραν την αλφαβήτα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο χριστιανικός πληθυσμός, το χριστιανικό στοιχείο έπρεπε να συνευρίσκεται κυρίως για να επικοινωνεί, γιατί είχαν ένα κοινό βασικό παρανομαστική άξονα, τη θρησκεία. Η Θεσσαλονίκη, που ήταν αγιοτάτη και μητέρα τόσων και τόσων Αγίων, συγκέντρωσε μιας εξ αρχής πολλούς Αρμενέους, για δύο λόγους. Ότι ήταν παντού διάχυτο το χριστιανικό στοιχείο με τα πολλά και ωραία βυζαντινά και χριστιανικά μνημεία της, αλλά βέβαια και λόγω του λιμανιού της. Διότι οι Αρμενέοι ήταν μεγάλοι έμποροι και μπόρεσαν στην πόλη και σε στερεά και σε θάλασσα να δημιουργήσουν μια εμπορική ωραία σχέση. Oh,
Αρμένοι στη Θεσσαλονίκη ζουν από πάντοτε εδώ και στην τροκοκρατία έχουμε μεμονωμένες μαρτυρίες. Αλλά ουσιαστικά ως κοινότητα συγκροτήθηκαν μετά το 1850-1870. Μάλιστα το 1880 έχουμε και καταστατικά. Εδώ στα αρχεία που είμαστε της κοινότητας θα βρείτε καταστατικά των συνεδριάσεων του Εθνικού του Συμβουλίου, τόσο παλιά που δεν τα έχουμε ούτε για την ελληνική ούτε για την εβραϊκή κοινότητα. Από την άψη αυτή λοιπόν, ως συγκροτημένη ομάδα μέσα στην πόλη, μπορούμε να πούμε ότι είναι το τέλος του 19ου αιώνα. Με μικρούς αριθμούς. Φτάσανε μέχρι τους 500. Όταν όμως έγινε η μικρασιατική καταστροφή, επειδή ο Βενιζέλος είπε θα δεχθούμε όλους τους χριστιανούς ανεξαρτήτως εθνικότητας, ήρθαν στην Ελλάδα περίπου 70 με 80.000 Αρμένοι. Από τους οποίους ένα μεγάλο αριθμός εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Και στη Βόρεια Ελλάδα γενικά, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή φτάσανε τους 11-12.000 ψυχές. Με πολύ μεγάλη δραστηριότητα, σκορπισμένοι σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι περισσότεροι μάλιστα είχαν πάει στις νέες φτωχογειτονίες που γίνανε εκεί στις Σικές και τα λοιπά, τα Αρμενέικα που τα λέγανε παλιά, και άλλοι στο Χαριλάου και το καθεξής. Εδώ όμως ήταν ο πυρήνας της παλιάς κοινότητας. Και η έδρα ήταν η εκκλησία, η οποία το 1903. Είναι η ιστορική εκκλησία, έργο του Ποζέλη, δηλαδή είναι ένα από τα αρχιτεκτονικά μνημεία της πόλης μας. Και εδώ παρέμεινε πάλι το κέντρο της, εδώ είναι τα γραφεία της κοινότητας, εδώ είναι και η βιβλιοθήκη, το αρχείο, η εκκλησία κτλ. Υπάρχει η Επιτροπή Κυριών, η οποία φροντίζει για τις ανάγκες της. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς παρασκευάζεται η Θεία Κοινωνία και το Αντίδωρο. Είναι άζυμο ψωμί στην πραγματικότητα, θα αναμίξουμε αλεύρι με νερό, θα γίνει μια ζύμη σαν κι αυτή εδώ, θα την ανοίξουμε με ένα πλάστη να γίνει ένα πολύ πολύ λεπτό φύλλο και θα ψηθεί. Κατά την Παρασκευή της συνοδεύεται πάντα από ψαλμωδίες από τον ιερωμένο της Εκκλησίας. Το χαρακτηριστικό της Θείας Κοινωνίας είναι ότι στο τέλος θα σφραγιστεί οπωσδήποτε από μία εικόνα που έχει την Σταύρωση ή την Ανάσταση του Κυρίου και αυτό τελικά μετά θα τεμαχιστεί και κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας θα μοιραστεί στους πιστούς ως Θεία Κοινωνία. Εκτός από τη Θεία Κοινωνία παρασκευάζεται και το ΜΑΣ, το οποίο είναι στην πραγματικότητα το αντίδωρο. Είναι και αυτό άζυμο ψωμί, όπως ξεκίνησαν τώρα οι κυρίες να φτιάχνουν. Πάει με τον ίδιο τρόπο όπως πριν. Ανακατεύουμε μόνο αλεύρι και νερό για να γίνει η ίδια ζύμη. Θα ψηθεί σε ένα πολύ λεπτό φύλλο και θα κρατηθεί μέχρι την Κυριακή της λειτουργίας στα καλάθια. Θα μοιραστεί στους πιστούς σε ένα τέτοιο φακελάκι που είναι της Εκκλησίας μας. Μας σημαίνει μέρος και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί άμα σκεφτούμε λίγο την πραγματική σημασία, μέρος σημαίνει και συμμετοχή. Πανικούμ ημάς του να ράζεις. Αλληλούια, αλληλούια. Η επαφή τους με τον ελληνικό κόσμο, όσο ήταν μικρή η κοινότητα, ήταν μεγαλύτερη. Όταν μεγάλωσε, έγινε λίγο αυτάρκης. Με δικές τις εφημερίδες, με πολιτικές αντιδικίες μεταξύ τους, γιατί υπήρχαν
τάσεις πολύ ισχυρές και αμφιλεγόμενες. Ώσπου ήρθε το 1945-47 η περίφημη παλινόστηση, δηλαδή ο Στάλιν ενθάρρυνε την μετακίνηση των Αρμενίων της Διασποράς στη Σοβιετική Αρμενία. Τότε λοιπόν η κοινότητα έχασε όλο αυτό το πληθυσμό, ιδίως το φτωχό πληθυσμό που ήταν και προλεταριακός και ήταν και αριστερός κτλ. Και έτσι η κοινότητα επανήλθε πια στα παλιά της, δηλαδή στα 1500-1200-1500 άτομα. Εκεί που η κοινότητα άρχισε να συρρυκνώνεται και με την πλήρη της ενσωμάτωση στο ελληνικό περιβάλλον, γιατί είναι η κοινότητα η οποία είχε τη μεγαλύτερη επικοινωνία με το ελληνικό περιβάλλον. Καταραίει η Σοβιετική Ένωση, αρχίζει νέο κύμα μετανάστευσης και έρχονται πρώτα οι Έλληνο-Αρμένοι από την Αρμενία και μετά βέβαια και άλλοι Αρμένοι οι οποίοι με πλαστά ή αληθινά, δεν ξέρω τι πιστοποιητικά, έσπευσαν και καταστάθηκαν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, από τη Θράκη και εδώ. Και σήμερα πάλι η περιοχή της Θεσσαλονίκης, η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, μπορεί να έχει περίπου, δεν ξέρουμε, 10 με 11.000 Αρμένιους, οι οποίοι όμως χρησιμοποιούν πάλι αυτή την εκκλησία ως κέντρο. Και έτσι είναι, θα έλεγε κανείς, μία από τις μικρές μεν, αλλά πολύ δραστήριες κοινότητες, εθνοτικές κοινότητες της Ελλάδας. Μέγιστος όγκος των συμπατριωτών μας έφτασε εδώ το 1922, όταν η μητέρα Ελλάδα, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση, δέχθηκε και τους Αρμενέους, τους γονείς ή τους παππούδες μας, με τον ίδιο τρόπο που δέχθηκε και τους δικούς της συμπατριώτες, οι οποίοι εκδιώθηκαν από την Μικρά Ασία. Έκτοτε έχουμε μια ιστορική διαδρομή εδώ πέρα, πάντα μαζί με το ελληνικό στοιχείο, χωρίς καμία διάκριση. Αυτή τη στιγμή είμαστε Αρμένοι ή Έλληνες ή Έλληνες Αρμένοι. Είχε γνωρίσει μεγάλη ακμή η αρμενική παρουσία εδώ πέρα γύρω στο 1930 και μετά. Σιγά σιγά σταδιακά εξασθενίστηκε ο αριθμός. Πλην όμως τώρα με την έλευση των οικονομικών προσφύγων από την Αρμενία και από την Γεωργία, πάλι αριθμούμε ένα μεγάλο αριθμό.
είναι μια κοινότητα η οποία, όντας ευαισθητοποιημένη για τα ζητήματα των χαμένων πατρίδων κτλ., συντέλεσε ώστε να αναπτυχθεί και των ποντίων η δραστηριότητα στο εξωτερικό για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Ήρθε λοιπόν και από την Ελληνική Βουλή η αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας και ως συνέχεια ήρθε και η αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας. Όλα αυτά συντέλεσαν στην σύνδεση του ελληνικού κόσμου με τον αρμενικό. Πολλές φορές, καταρχήν όλοι τώρα πια είναι ελληνόφωνοι, εκτός από τους καινούργιους που ήρθαν, είναι ελληνόφωνοι, πηγαίνουν στα ελληνικά σχολεία, στα πανεπιστήμια, διακρίνονται κτλ. Ένα στοιχείο για το οποίο οι Αρμένοι συντέργασαν αρκετά με τους Έλληνες είναι ότι ανήκαν σε έναν ενιαίο πολιτιστικό κύκλο. Και αυτό βέβαια φαίνεται και στη δημοτική τους ποίηση και στη μουσική τους. Αν ακούσετε αρμενικά δημοτικά τραγούδια, θα δείτε ότι μοιάζουν κατά κάποιο τρόπο με όλα αυτά τα οποία έχουμε και στην Ελλάδα ή και τα παλιότερα μικρασιατικά. Μερικά δε από αυτά ήταν τα ίδια. Απλώς αλλάζαν τα λόγια. Το έχω ακούσει. Αρμένικα, ελληνικά, τουρκικά, ρουμάνικα. Δεν ξέρω αν είναι και γεωργιανικά. Συνεπώς, πρέπει να φανταστούμε έναν κόσμο ο οποίος κινούνταν μεταξύ, δηλαδή είχε επικοινωνία. Υπάρχει και η θρησκευτική συγγένεια των δύο εκκλησιών. Παρά το γεγονός υπάρχει ένα μικρό σχίσμα μετά την Σύνοδο της Χαλκιδόνας, μια συγγένεια η οποία επιτρέπει πολλές φορές οι λειτουργίες να γίνονται στις εκκλησίες σε Ορθόδοξες και το ανάποδο.